Γιατί καλά. Λέτε ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας, όταν παρά τις αγωνίες η Ελλάδα δεν δείχνει να είναι σε κατάσταση Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, όπου καταραίουν τα πάντα εκεί? Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι από τον Νοέμβρη μέχρι σήμερα, δηλαδή σε λιγότερα από 2,5 μήνες, έχουμε θρηνήσει 4.637 συνανθρώπους μας. Μάλιστα, υπάρχει μια σειρά από τεκμηριωμένες καταγγελίες που λένε ότι το τελευταίο διάστημα το 80% των θανάτων έχουν συμβεί εκτός ΜΕΘ. Αυτό το οποίο είναι εξοργιστικό είναι ότι ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Κοντοζαμάνης, απαντώντας αυτό το ερώτημα στην ενημέρωση, έριξε ευθύνες στους γιατρούς. Αν θέλετε, συνεχίζει το αφήγημα της ατομικής ευθύνης που όλο το προηγούμενο διάστημα ευθυνόντουσαν οι πολίτες. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, ευθύνονται οι ίδιοι οι γιατροί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση προσπαθεί να μετακυλήσει ευθύνες. Θυμόμαστε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όταν ρωτήθηκε για τη Θεσσαλονίκη, να λέει ότι όντως ίσως να έπρεπε να γίνει νωρίτερα το lockdown, αλλά δεν υπήρχαν εισηγήσεις γι' αυτό. Κάτι το οποίο γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι ψέμα. Είναι ψέμα γιατί οι αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλονίκης είχαν ζητήσει νωρίτερα περιοριστικά μέτρα και γιατί ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παραδέχτηκε ότι υπήρχαν εισηγήσεις υγειονομικών, οι οποίες δεν εισακούστηκαν. Όχι γιατί υπήρχαν κόντρα εισηγήσεις, αλλά για καθαρά πολιτικούς λόγους. Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Είπε όμως ότι δεν υπήρχε κεντρική εισήγηση από την αρμόδια επιτροπή. Είπε όμως ότι υπήρχαν εισηγήσεις λοιμοξιολόγων. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και γι' αυτό το λόγο ακριβώς πρέπει να ερευνήσει και η ίδια η δικαιοσύνη. Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Μπαίνουμε στην καρδιά του χειμώνα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πια δυστυχώς μονοθεματικό. Η υγειονομική, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι στα όρια της κατάρρευσης. Κύριε Παυλόπουλε, τις τελευταίες 15 μέρες έχει αυξηθεί 25% οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία της Αττικής. Και η κυβέρνηση, αντί για να επιτάξει ιδιωτικές μονάδες, γιατί σε έναν πόλεμο πρέπει να τον δώσουμε όλοι μαζί τον πόλεμο, δεν γίνεται κάποιοι να είναι στην πρώτη γραμμή και κάποιοι να ξεφεύγουν και απλά να συνεχίζουν τη δουλειά τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αντί για επίταξη λοιπόν ιδιωτικών κλινικών, μετέφερε γιατρούς από την Αττική στα νοσοκομεία της Μακεδονίας. Λες και για κάποιο μαγικό λόγο δεν υπάρχουν ανάγκες στα νοσοκομεία της Αττικής. Την ίδια στιγμή, ακόμα και σήμερα, αρνείται να συνταγογραφεί στα τεστ. Υπάρχουν μέρες που κάνουμε 5.000 μοριακά τεστ. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε πραγματικά να χαρτογραφήσουμε την εξέλιξη της πανδημίας και να την κερδίσουμε, ενώ οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης. Επιμένουμε στους χώρους εργασίας. Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου όταν μόλις σε έναν χώρο εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκαν 191 κρούσματα. Και η επιθεώρηση εργασίας είναι διαλυμένη, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και αυτό σε συνάρτηση με το πώς πάνε τα πράγματα και στον εμβολιασμό δείχνει ότι δυστυχώς θα έχουμε δύο πολύ δύσκολους μήνες. Γι' αυτό λέμε ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο και εμφανίζεται να μην έχει και κανένα πραγματικό σχέδιο. Τώρα ασκήσατε την κριτική σας για αρκετά ζητήματα. Να πάμε λίγο σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αν συμφωνείτε με το άνοιγμα των σχολείων, ποια θα ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Αν ήταν στην κυβέρνηση, ακόμη και αν σας ζητηθεί από την κυβέρνηση η δική σας πρόταση για τα σχολεία και για το λιανεμπόριο με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα για την πανδημία. Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν με ασφάλεια. Τι σημαίνει να ανοίξουν με ασφάλεια? Σημαίνει το σύνολο των εκπαιδευτικών να βρεθούν στα τμήματα μετά από τεστ. Δεν γίνεται να γίνονται δειγματοληπτικά τεστ. Πρέπει να υπάρχουν δωρεάν διαθέσιμα τεστ για τους μαθητές οι οποίοι μένουν σε σπίτια που υπάρχει ευάλωτος μέσα σε αυτό το σπίτι, ευπαθής ομάδα. Η κυβέρνηση είχε όλο το χρονικό διάστημα να δουλέψει για την αραίωση των τμήματων. Θυμάστε ότι την άνοιξη ειδικοί είχαν πει ότι το καλύτερο είναι τα τμήματα να λειτουργούν με 15 μαθητές ανά τμήμα. Αντιθέτως, ήμασταν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που ανοίξαμε τα τμήματα με περισσότερους μαθητές σε σχέση με πέρσι. Αυτό δεν έγινε πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Αν δεν συνεκτιμήσουμε και τον μπάχαλο τις προηγούμενες μέρες, ο κύριος Πέτσας να ανακοινώνει άνοιγμα των σχολείων πριν τη συνεδρία της Επιτροπής. Μέσα στην ίδια μέρα η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος να λέει ότι δεν γνωρίζουν αν θα ανοίξουν τα σχολεία. Και μετά από μία ώρα η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας να λέει ότι θα ανοίξουν. Αυτό παράγει ένα γενικευμένο πλαίσιο ανασφάλειας. Εμείς επιμένουμε στο εξής. Αυτές τις εισηγήσεις πρέπει να παίρνονται πρώτα απ' όλα μετά από εισήγηση των ειδικών. Πρέπει να παίρνονται αυτές οι αποφάσεις. Γιατί απόφαση εισήγηση των ειδικών? Γιατί οι ειδικοί είναι αυτοί που έχουν το σύνολο των στοιχείων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ούτε τα πολιτικά κόμματα, ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση έχει το σύνολο των στοιχείων. Μα η Επιτροπή είπε να ανοίξουν τα σχολεία. Έδωσε το πράσινο φως για το άνοιγμα των σχολείων. Η Επιτροπή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έδωσε το πράσινο φως μόνο για δημοτικά παιδικού σταθμού και αγωγή.
κόντρα στην αρχική εισήγηση της κυβέρνησης που ήταν να ανοίξουν το σύνολο των σχολείων, μια εισήγηση χωρίς να συνεδριάσει η Επιτροπή. Τελικά όμως υιοθετήθηκε η άποψη της Επιτροπής. Άνοιξαν και το τα ίδιο, δημοτικά. Και το ίδιο θα γίνει, όπως μας λένε τουλάχιστον, με ασφάλεια, και για το click away. Άνοιγμα των σχολείων με ασφάλεια αυτή τη στιγμή σημαίνει τεστ για όλους τους εκπαιδευτικούς πρώτα απ' όλα. Να σας υπενθυμίσω εδώ ότι το πρωτόκολλο με το οποίο λειτουργούσαν τα σχολεία το προηγούμενο διάστημα έλεγε το εξής. Αν νοσήσει ένας εκπαιδευτικός, στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς δεν συνταγογραφείται δωρεάν το τεστ. Αν ένας μαθητής νοσήσει, οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης δεν έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τεστ. Δηλαδή, μέσα στα σχολεία που θα ανοίξουν τώρα, πάντως, αν σε ένα τμήμα νοσήσουν δύο παιδιά, λειτουργεί ήδη από την Παρασκευή. Να από την τσέπη τους το τεστ. Μα δεν είναι έτσι, γιατί ξέρετε καλά ότι λειτουργούν ήδη τα ραντεβού για δωρεάν τεστ στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές των μεγαλύτερων ηλικιών. Είναι ψέματα είναι αυτό που λένε. Είναι εντελώς διαφορετικό το να λειτουργούν ραντεβού για δωρεάν τεστ. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικό να έχει. Από τα μαζικά δωρεάν λέτε. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικό να λειτουργούν ραντεβού για δωρεάν τεστ, τα οποία δεν υπάρχουν για το σύνολο. Και είναι εντελώς διαφορετικό να έχει υπάρξει προετοιμασία για το σύνολο των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικοί να βρεθούν στα τμήματα μόνο μετά από αρνητικό τεστ. Κύριε Παυλόπουλε, να σας θυμίσω το εξής. Τη μέρα που στη Θεσσαλονίκη μπαίναμε στο δεύτερο lockdown, το βράδυ που κλείσαν τα σχολεία, το ίδιο πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε δεν έχουμε στοιχεία για τη μετάδοση του ιού στα σχολεία. Με αυτή την έννοια είναι πραγματικά εγκληματικό να ανοίγουν τα σχολεία με τον ίδιο τρόπο που ανοίξαν το Σεπτέμβρη και να θεωρούμε ότι αυτό δεν θα έχει αρνητικά αποτελέσματα.